Ορίστε και αυτό το οποίο δεν ισχύει. Και το οποίο δεν έχει νομιμοποίηση. Ξέρω ότι ψηφίστηκε, κύριε Καμένη. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έγινε νόμος του κράτους. Με συγχωρείτε. Το μνημόνιο δεν πέρασε. Το μνημόνιο 1. Το μνημόνιο 1 έχει ψηφιστεί με πλειοψηφία 172 βουλευτών. Η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας βάσει του συντάγματος στην ακραία επεξήγηση έχει δίκιο θέλει 180 βουλευτές και πέραν αυτού θέλει επιβεβαίωση βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 2 του συντάγματος χωρίς πολλά λόγια δεν ψηφίστηκε ποτέ. Το οποίο πρέπει να της επικύρηση διεθνής συμφωνίας για να υπερισχύει το ιστορικού δικαίου. Κύριε Καμένε, τώρα πάμε να τον νομοποιήσουν με ψήφο Σαμαρά. Κύριε Καμένε, μισό λεπτό. Εκεί είναι η διαφωνία μας τόση ώρα με τον κύριο Χιόνι. Ο κύριος Χιόνις τι λέει, οφείλουμε από τη στιγμή που το ψηφίσαμε, κύριε Χρυσόγονε. Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Για πείτε, το μνημόνιο δεν ψηφίστηκε ποτέ καθ' αυτό. Το μνημόνιο προσαρτήθηκε απλώς. Στον 38-45. Προσαρτήθηκε στον 38-45 ως παράρτημα. Και ο κατώτατος είναι σελίδα του ΦΕΚ. Έτσι, ως παράρτημα. Δηλαδή ουσιαστικά επέχει θέση ιονή αιτιολογικής εκθέσεως. Δεν αποτελεί δεσμευτικό κανόνα δικαίου. Δεν ψηφίστηκε. Έτσι. Η 100... Άρα δεν ψηφίστηκε ποτέ. Ψήφισαν τον νόμο του 1945. Ψήφισαν τον νόμο. Συνταγματολόγος. Και προσαρτήσαν τον νόμο. Εργατικού δικαίου και βουλευτής, κύριε Χιόνι. Λένε αυτά τα πράγματα. Συμφωνήσαμε να το υλοποιήσουμε. Εγώ όχι, εσείς συμφωνήσατε. Εγώ δεν συμφώνησα, αλλά πας συγγνώμη, και έρχονται σήμερα βουλευτές και μας λένε ότι δεν ήξεραν και ότι δεν γνώριζαν και ότι τι θα ψηφίσουν. Τι λέτε κύριε καθηγητά? Τώρα το γνωρίζουν λοιπόν. Εάν το νομιμοποιήσουν, γιατί δεν είναι νόμιμο με τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, τότε θα είναι απολύτως υπέτη και από αυτή την εκπομπή να το ακούσουν όπως και το να ακούσουν στη Βουλή. Η νομιμοποίηση του πρώτου μνημονίου, του παράνομου, άκυρου και αντισυνταγματικού, θα γίνει μόνο εάν ψηφίσουν οι 180 ή 255 βουλευτές στην επόμενη δανειακή σύμβαση. Κύριε Καμένε, μιλάω για κάποιες παρθένες που κάνανε ότι τα ξέραν όλα. Για αυτούς μιλάω. Για αυτοί που ξέραν, ο Δημαράς και η Σακοράφη, που το διάβασαν και το καταψήφισαν, τι κατάλαβαν? Τους διέγραψε ο ηγεμόνας. Συγχωρείτε, μια στιγμή. Τους διέγραψε ο ηγεμόνας. Τους διέγραψε ο ηγεμόνας του κόμματος. Μιλάω για άλλους. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως? Τους διέγραψε ο ηγεμόνας του κόμματος την επόμενη μέρα με δήλωσή του προς τον πρόεδρο της Βουλής κατά παρερμηνία του άρθρου 16 του κανονισμού, ενεργώντας ο ίδιος ως εισαγγελέας, ως δικαστής και ως δήμιος ταυτόχρονα. Σύμβαση, την οποία τη φέρνουν να την υπογράψουν. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν δικαίωμα να υπογράψει κανείς για τα επόμενα 200 χρόνια της Ελλάδος. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τον ελληνικό λαό για να κυβερνήσουν 4 χρόνια και με αυτή τη λαϊκή εντολή. Λαϊκή εντολή λοιπόν δεν έχουν. Το δεύτερο, η δανειακή σύμβαση, εάν υπογραφεί παράνομα, δεν δεσμεύει τον ελληνικό λαό. Τρίτον, δεν δικαιούται να παραιτηθούν παραδείγματος χάρη για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Τέταρτον, αυτό το χρέος είναι απεχθές και επαχθές. Δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθεί από κανέναν, δεν το αναγνωρίζουμε και είναι προϊόν τοκογλυφίας. Αυτό το χρέος δεν θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός και δεν μπορεί να το πληρώσει. Το ξέρουν όλοι. Εν συνεχεία ξέρουν όλοι ότι θα πτωχεύσουμε. Έχουμε ήδη πτωχεύσει οι οικογένειες και οι Έλληνες. Θα πτωχεύσουμε 100%. Θέλουν να πτωχεύσουμε υπογράφοντας τις πηγές του πλούτου, της γης, της θάλασσας, του ορυκτού πλούτου, τα πετρέλαιά μας που αυτά θέλουν, παραδίδοντας στο Φούχτερ ελεύθερες ζώνες και στην κυρία Μέρκελ στη Θράκη με αυτόνομα κράτη. Αυτό θέλουν. Θέλουν να παραδώσουν την εθνική κυριαρχία για να εξυπηρετήσουν την νέα τάξη πραγμάτων. Δεν θα περάσει. Ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοιου είδους συμβιβασμούς, δεν δέχεται είδους παραχωρήσεις, δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα και από εδώ και πέρα να ξέρουν ότι ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν είναι παράνομο και θα πληρώσουν. Θα τιμωρηθούν για αυτό που κάνουν. Μια ερώτηση προσθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συμμορία η οποία ενώθηκε για να παραδώσει την Ελλάδα. Θα μας βρουν απέναντί τους ένα μέτωπο. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε.